Κυρίες και κύριοι βουλευτές, οφείλω να ομολογήσω ότι με εντυπωσίασε το υποτονικό σε μεγάλο βαθμό ύφος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ένα νομοσχέδιο το οποίο λίγο πολύ λέτε ότι έρχεται να διαλύσει το ΕΣΥ. Αυτό όμως που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ότι προς στιγμή νόμιζα ότι έχει προσχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία, διότι παρουσιάζοντας τη σύγχρονη ιατρική, στην πραγματικότητα περιέγραφε ακριβώς το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο υλοποιείται. Και θα έρθουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Διότι μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη υπάρχει μια κομβική διαφορά που στηρίζεται στο κομμάτι της αξιοπιστίας. Σήμερα ήρθε εδώ αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να μας μιλήσει για αύξηση μισθών των γιατρών που 4,5 χρόνια ως κυβέρνηση δεν έκανε σε ένα νομοσχέδιο που αυξάνει τις απολαβές των γιατρών κατά 10%. Σε ένα νομοσχέδιο που έρχεται και βάζει επιπλέον επίδομα σε όσους βρίσκονται στις ΜΕΘ, σε όσοι είναι αναισθησιολόγοι και όσοι είναι στα τμήματα επιγόντων περιστατικών. Άρα από τη μία πλευρά έχουμε έναν πρωθυπουργό που κάνει πράξη την αύξηση των μισθών και από την άλλη έναν αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που υπόσχεται αύξηση μισθών αλλά ως πρωθυπουργός δεν έδωσε ούτε ένα σέντς στους γιατρούς. Και επειδή αναφερθήκαμε στο κομμάτι της υγείας πώς τη βλέπει κάθε πλευρά, και ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα θεωρητικά που ακούσαμε για τη σύγχρονη ιατρική, για την τηλεατρική, για τις προληπτικές εξετάσεις, για την πρωτοβάθμια, για να φτάσουμε στο ΕΣΥ. Πάμε να δούμε τι έχει κάνει το κάθε κόμμα που κυβέρνησε. Προληπτικές εξετάσεις. Τα πρώτα μεγάλα και μοναδικά προγράμματα προληπτικών εξετάσεων που γίνονται στη χώρα είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης και αφορούν 5 κατηγορίες βασικές. Το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, το οποίο τρέχει, το πρόγραμμα για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, το πρόγραμμα για τον καρκίνο του παχύος εντέρου, τις καρδιακιακές παθήσεις, όλα αυτά είναι προγράμματα που στον επόμενο μήνα θα τρέχουν και το κομμάτι που έχει να κάνει με την παχυσαρκία σε πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη. Αυτά τα προγράμματα είναι προληπτικά, τα οποία απευθύνονται στον πληθυσμό, τους οποίους καλούμε με SMS και πηγαίνουν και κάνουν τις εξετάσεις. Και από το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά δώσαμε τα πρώτα στοιχεία. Που τα πρώτα στοιχεία ήταν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι μέσα σε 51.000 μαστογραφίες οι οποίες γίνανε το πρώτο τρίμηνο λειτουργίας του προγράμματος, 3.284 γυναίκες διαγνώστηκαν σε πρώιμο στάδιο. Και αυτή είναι η πρόληψη. Ακούω πολλές φορές το ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι τη δωρεάν μαστογραφία την είχε νομοθετήσει. Όχι ως προληπτική ουσιαστικά εξέταση. Και θα σας πω κάτι. Πόσες δωρεάν μαστογραφίες γίνανε μέχρι να έρθει το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, ξέρετε? Αναζητήσατε, κύριε Ξάνθη, κύριε Αυγέρη, πόσες δωρεάν προληπτικές εξετάσεις γίνανε στη μαστογραφία? Μηδέν. Δεν εφαρμόστηκε. Γιατί? Συνεχίστηκε το πρόγραμμα κανονικά με τα χρήματα του ΕΟΠΗ. Πήγαινε δηλαδή κάποιος, του έγραφε την εξέταση όπως γίνεται με τον ΕΟΠΗ, πήγαινε, την εκτελούσε και πλήρωνε τη συμμετοχή. Αυτό το οποίο γινόταν και πιο πριν. Καμία δωρεάν προληπτική εξέταση δεν έγινε στο πρόγραμμα το οποίο ανακοινώσατε. Και τι λεφτά βάλατε για αυτό το πρόγραμμα? Τα ίδια χρήματα τα οποία είχε ο ΕΟΠΗ για τις κανονικές μαστογραφίες. Τα προληπτικά προγράμματα τα οποία περιέγραψε από εδώ και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι τελείως διαφορετικά. Είναι εκεί που πας και αναζητείς τον πληθυσμό όπως γίνεται τώρα, τον βρίσκεις, τον καλείς να κάνει την εξέτασή του. Και αυτό εμείς το ξεκινάμε από 5 βασικές εξετάσεις που αφορούν κυρίως τον καρκίνο και τις καρδιακιακές παθήσεις και απευθύνεται σε πληθυσμούς όπου θα έχουμε την εικόνα όλου του πληθυσμού. Άρα οι προληπτικές εξετάσεις είναι κάτι που ως οργανωμένη δομή γίνεται από το Υπουργείο Υγείας
την περίοδο της Πρωθυπουργίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και μάλιστα σε αυτό η συμβολή της Γενικής Γραμματέας της Ειρήνης Αγαπηδάκη είναι κομβική. Όμως οι προληπτικές επεξετάσεις από μόνες τους χρειάζονται να έχουν και την πρωτοβάθμια φροντίδα περίθαλψης. Συγκριθήκαμε εκεί. Έχουμε αποτελέσματα ο καθένας. Έχουμε αποτελέσματα. Ακούμε τώρα ανακοίνωση από εδώ ο Αλέξης Τσίπρας για τον οικογενειακό γιατρό ο οποίος θα πηγαίνει στα σπίτια. Δηλαδή για τον προσωπικό γιατρό που τώρα θεσμοθετήθηκε. Έχουμε συγκριτικά στοιχεία ο καθένας μας στη μεταρρύθμιση. Οικογενειακός γιατρός με ΣΥΡΙΖΑ, 1,5 εκατομμύριο εγγραφές. Αυτές ήταν οι εγγραφές σας. Αυτές τις εγγραφές βρήκαμε. Στους γιατρούς του δημοσίου δεν τους δίνατε ούτε ένα ευρώ παραπάνω για να έχουν το ρόλο του οικογενειακού γιατρού. Τους υποχρεώνατε να εγγράφουν κόσμο χωρίς να παίρνουν παραπάνω λεφτά. Και εμείς αυτή τη στιγμή σήμερα έχουμε 4 εκατομμύρια 700.000 πολίτες που έχουν εγγραφεί στον προσωπικό γιατρό. Το Νοέμβριο πραγματοποιήθηκαν 1 εκατομμύριο 50.000 δωρεάν ραντεβού. Οι γιατροί αυτή τη στιγμή είναι στις 3.400 γιατρούς και έχουμε έναν θεσμό που είναι στους 3 μήνες λειτουργίας του. Στους 3 μήνες λειτουργίας του. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Γενική Γραμματέα, σας είπα ότι γίνανε 1.050.000 ραντεβού. Αυτά γίνανε. Δεν λέω τι θα γίνουνε, γίνανε. 4.700.000 πολίτες τον Νοέμβριο κάνανε 1.050.000 ραντεβού. Και μην το λέτε αυτό το Μάρτιο και το Μάρτιο, γιατί τα ραντεβού είναι συγκεκριμένα στον χρόνο που θα πάει και είναι ένας θεσμός που είναι στους 3 μήνες λειτουργία. Και δεν απαγορεύσαμε, γιατί είπε εδώ ο κύριος Τσίπρας θα πηγαίνουν λόγω του προσωπικού γιατί να πληρώνουν. Γιατί απαγορεύσαμε τη συνταγογράφηση από τους γιατρούς που υπήρχαν ως τώρα. Κανονικά λειτουργεί ό,τι λειτουργεί. Μα προφανώς λοιπόν, θεωρητικά ακόμα και η κυβέρνηση να ερχόσασταν, σε αυτόν τον θεσμό πάνω θα ερχόσασταν να στήσετε την κατοίκον που λέτε. Εμείς λοιπόν τους γιατρούς του δημοσίου για να μπουν στον προσωπικό γιατρό τους δίνουμε 800 ευρώ το μήνα για να δούμε ποιος σέβεται το γιατρό του δημοσίου. Εσείς 0, εμείς 800 ευρώ το μήνα για να είναι στον προσωπικό γιατρό. Στους ιδιώτες γιατρούς, γιατί λίγο πολύ μας λέτε για την ιδιωτικοποίηση, θα μας λέγατε, φαντάζομαι δεν θα μας πείτε ότι ο θεσμός αυτός ακόμα και με τη δική σας όπως πήγατε να τον οργανώσετε δεν θα λειτουργούσε με ιδιώτες γιατρούς και με ιδιώτες γιατρούς. Δίνουμε πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που δώσετε. Και γι' αυτό έχουμε αυτά τα αποτελέσματα και είμαστε ήδη σε συνεννόηση με τους συλλόγους να πάμε και στην επόμενη στάδια. Αλλά αυτή τη στιγμή το να έχουμε καλύψει το 50% του δικαιούχου πληθυσμού και να έχουμε 3.300 γιατρούς σε 3 μήνες λειτουργίας, έχουμε τα συγκρίσιμα στοιχεία. Άρα και στις προληπτικές εξετάσεις υπάρχουν συγκεκριμένα από τα αποτελέσματα που έχουν έρθει και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και τα τομινέ με τη διαφωνία τα οποία είχαμε, δεν κλείσαμε τη στομή. Αντιθέτως, ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες για να ανοίξουν οι επόμενες και να λειτουργήσουν σε ένα οργανωμένο σύστημα με τα κέντρα υγείας. Πάμε λοιπόν στο επόμενο στάδιο το οποίο συζητάτε. Άκουσα εδώ πέρα για τη ιατρική, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ακούσαμε γιατί προφανώς πρέπει να υπάρχουν μονάδες πάντου για να εφαρμόζεται η ιατρική. Η τηλιατρική αυτή τη στιγμή είναι πράξη στη δεύτερη ύπαιθρο των νησιών. Είναι πράξη. Και από πρόγραμμα πάλι του Ταμείου Ανάκαμψης πάει να διευρυνθεί σε όλο το πλαίσιο. Και είπε και κάτι πολύ ενδιαφέρον ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Φαντάζομαι ότι θα το στηρίξει, γιατί το θέλουμε. Προφανώς θα μπορούν να γίνονται εξ αποστάσεως εξετάσεις. Αυτό φαντάζομαι θα συμφωνήσετε όταν θα το φέρουμε, γιατί προκαλεί αντίδραση. Όπως καλά γνωρίζετε, των γιατρών που λένε ότι για να γίνεται εξέταση πρέπει να είναι οπωσδήποτε γιατρός. Αλλά αυτό θα το στηρίξετε, το είπε ο Αλέξης Τσίπρας εδώ πέρα. Γιατί ναι, η τηλεατρική είναι λύση. Αλλά η τηλεατρική σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνεται εξέταση σε ένα απομακρυσμένο μέρος και να το διαβάζει ένα μεγάλο νοσοκομείο. Και στην ψέρι μου αυτή τη στιγμή την έχουμε συνδέσει με τον Ευαγγελισμό, την Αστυπάλαια την έχουμε συνδέσει με το Αττικό και η τηλεατρική είναι πράξη. Και μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο λέτε να δω ποια κονδύλια του υγείας θα θέλατε να αλλάξουν, υπάρχει ολόκληρο πρόγραμμα για το σύνολο της τηλεατρικής. Άρα αυτά που περιέγραφε ως σύγχρονη ιατρική και ως πράξεις που πρέπει να γίνουν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης γίνονται. Το να μου πείτε αν μπορούν να γίνουν καλύτερα, χειρότερα, προφανώς. Η κριτική αυτή είναι.
Στις προληπτικές εξετάσεις όμως γίνονται. Στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με τον προσωπικό γιατρό γίνονται. Γιατί προφανώς και εσείς ένα τέτοιο σύστημα ξεκινήσατε να κάνετε με τον οικογενειακό. Και πάνω σε αυτό το σύστημα μπήκε ο προσωπικός και βλέπετε τη λειτουργία του προσωπικού γιατρού. Προσέχτε. Ένας θεσμός, επειδή αναφερόμαστε στον ιδρυτικό νόμο του ΕΣΥ, που υπάρχει από τον ιδρυτικό νόμο του ΕΣΥ και η πρώτη φορά που υλοποιείται αυτός ο θεσμός σε πραγματικό χρόνο είναι με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στον ιδρυτικό νόμο του ΕΣΥ υπάρχει και το κομμάτι της πρωτοβάθμιας, το οποίο δεν υλοποιήθηκε όλο αυτό το πλαίσιο. Και το κομμάτι της ψηφιοποίησης και της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας. Και ερχόμαστε τώρα στο κομμάτι της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Όπου πράγματι με αυτό ολοκληρώνουμε τον πρώτο κύκλο των μεταρρυθμίσεων που έχει να κάνει, όπως είπαμε, πρόληψη, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας. Αύριο η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η οποία ακούω πάρα πολλούς γιατρούς που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα να υπερασπίζονται το ΕΣΥ, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας με δική της επιλογή βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο ΕΣΥ. Θα σας αναλύσει ακριβώς όλες τις διατάξεις. Πάμε όμως στο κομμάτι αυτών των οποίων, να πούμε, έχουν δημιουργήσει τη μεγάλη ένταση ότι δήθεν ερχόμαστε 40 χρόνια μετά να καταργήσουμε τον ιδρυτικό νόμο του ΕΣΥ. Στην πραγματικότητα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους γιατρούς, υπάρχουν τρεις παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται. Αναφέρομαι στο κομμάτι εργασίας. Πρώτα απ' όλα γίνεται η αύξηση του μισθού. Θα υπάρξει κριτική αν η αύξηση είναι μικρή, αν έπρεπε να ήταν μεγαλύτερη. Η ουσία είναι η πρώτη φορά που δίνεται αύξηση στους μισθούς των γιατρών μετά τα μνημονιακά χρόνια. Αυτή είναι λοιπόν μια πραγματικότητα. Και αυτή την πραγματικότητα την υλοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει το άρθρο 7 της μερικής απασχόλησης. Για να συνεννοηθούμε. Αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ δεν υπάρχουν γιατροί διαφορετικών ταχυτήτων. Επειδή το ακούω αυτό. Το μπλοκάκι που υπάρχει από το 12 το κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ στο 15-19. Αυτή τη στιγμή καλύπτονται θέσεις στα νοσοκομεία μας από ιδιώτες που έρχονται με μπλοκάκι. Τι λέμε λοιπόν εμείς τώρα για τη μερική απασχόληση? Για τη μερική απασχόληση ερχόμαστε και λέμε, όπου υπάρχει άγονη ειδικότητα, όπου η προκήρυξη είναι άγονη, να μπορεί η πλήρως και αποκλειστικής να βγαίνει ως μερικής. Αυτό ορίζει το άρθρο 7. Πού αλλοιώνει το χαρακτήρα? Τώρα, σε αυτό το άρθρο 7 τουλάχιστον να συμφωνήσουμε. Από το να έχεις μια άναρχη διαδικασία που ψάχνω να βρω ένα γιατρό να μπει με μπλοκάκι, είναι κακό εκεί πέρα που δεν καλύπτεται η θέση να μπει οργανωμένα με μερική απασχόληση ο ιδιώτης μέσα? Και ποιοι θα ωφεληθούν από αυτό? Θα ωφεληθούν κυρίως οι συνάδελφοι βουλευτές, οι πολίτες των συναδέλφων βουλευτέων που έρχονται και λένε ότι έχουν πρόβλημα με στελέχωση γιατρών. Νησιωτικές περιοχές. Στην ΚΟΜ μπορεί να μην έχω παθολόγο μέσα στο νοσοκομείο και να έχω 8 παθολόγους ιδιώτες. Δεν μπορώ να τους υποχρεώσω, σώνει και καλά, να μπουν μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θέλει ο άλλος να έχει και το ιδιωτικό του έργο. Αφού είναι άγονη προκήρυξη. Τι είναι κακό να βρεθούν δύο, να μπουν μερικείς και να βρει γιατρούς ο πολίτης? Γιατί ξέρετε πότε αλλοιώνεται ο δημόσιος χαρακτήρας? Ο δημόσιος χαρακτήρας αλλοιώνεται όταν πηγαίνει κάποιος στο νοσοκομείο, αντί για 8 γιατροί που πρέπει να είναι 5, δεν εξυπηρετείται και χρειάζεται να πάει στην ιδιωτική δομή. Αν οι γιατροί που θα είναι μέσα θα είναι 8, τότε με συγχωρείτε, δεν θα ρωτήσει. Εσείς είστε με μπλοκάκι, εσείς είστε επικουρικός, εσείς είστε μόνιμος, εσείς είστε πλήρους και αποκλειστικής ημερικής, θα δει γιατρό. Άρα τουλάχιστον το άρθρο 7, βγάλτε τις ιδεολεπτικές αγγυλώσεις. Ελάτε στο ρεαλισμό, είναι ένα άρθρο που πραγματικά θα ενισχύσει τα νοσοκομεία μας στις περιοχές που υπάρχουν ιδιώτες γιατροί που δεν θέλουν να μπουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, για να μην απολέσουν και την ιδιωτική τους ιδιότητα και θα μπορέσουν να στελεχώσουν αυτές τις θέσεις. Πάμε λοιπόν στο άρθρο 10. Το άρθρο 10 τι λέει? Καταργείται η πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης? Δεν καταργείται η πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η παρέμβαση έχει γίνει με το ισχύον εργασιακό καθεστώς και ερχόμαστε και λέμε ότι υπό πολύ αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις, που τι σημαίνουν αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις, ότι θα πρέπει να έχεις εξαντλήσει
το πρωινό σου ωράριο, θα πρέπει να συμμετέχεις στην ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου, θα πρέπει να έχεις κάνει και τις εφημερίες, να μπορείς εκτός χρόνου εργασίας σου να έχεις ένα ήπιο ιδιωτικό έργο, το οποίο αναφέρεται μέσα στο νόμο έως 2 φορές την εβδομάδα. Ήδη, άμα διαβάσετε την εξουσιοδοτική που έχει, δίνουμε τη δυνατότητα της πιλωτικής εφαρμογής σε συγκεκριμένα νοσοκομεία, σε συγκεκριμένο χρόνο, για να μπορούμε να δούμε τη λειτουργία του συστήματος. Υποχρεώνεται κάποιος γιατρός να το κάνει αυτό? Κανείς δεν υποχρεώνεται. Πάμε να δούμε τι μπορεί να κερδίσει το σύστημα από αυτό το οποίο λέμε τώρα. Το σύστημα μπορεί να κερδίσει τα εξής. Γιατροί που θέλουν να αποχωρήσουν από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και αποχωρούν, είτε πηγαίνοντας στο εξωτερικό είτε στον ιδιωτικό τομέα, να παραμείνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η απάντησή σας αυτό είναι: δώστε παραπάνω λεφτά. Δεν μπορείς να ανταγωνιστείς. Δεν μπορείς να ανταγωνιστείς τον άλλον που εργάζεται ελεύθερο, όπως είστε πολλοί γιατροί εδώ πέρα, και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο άλλος μπορεί να χειρουργεί και να χειρουργεί ελεύθερα και να βγάζει λεφτά. Δεν μπορείς να τον ανταγωνιστείς. Ούτε μπορείς να τον υποχρεώσεις. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο δίνεις μια ήπια δυνατότητα. Και φανταστείτε τώρα, γιατί άκουσα να το λέει και ο Αλέξης Τσίπρας, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, για το brain gain. Brain drain, πώς θα το κάνουμε brain gain? Αυτή τη στιγμή που ακούνε αυτή τη συζήτηση και είναι ένας Έλληνας που βρίσκεται στη Γερμανία, στην Αγγλία, και έχει μια σκέψη, γιατί προφανώς αν δεν έχει σκέψη δεν ακούει και την κουβέντα. Μήπως υπάρχει κάποιο καλύτερο πλαίσιο να γυρίσω, να μπω στο Εθνικό Σύστημα Υγείας? Πότε πιστεύετε θα γυρίσει αυτός? Άμα του πεις αυτός είναι ο μισθός και άντε το 10 το κάνουμε 15-20, γιατί μη μου πείτε ότι ξαφνικά θα κάνετε τέτοιες παρεμβάσεις στους μισθούς που θα φτάσουμε 5 και 6 χιλιάρικα το μήνα. Ή άμα πει: στάσου, εδώ πέρα μπορώ να μπω στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με μερική απασχόληση, σε μια άγονη προκήρυξη και να δουλεύω και ιδιωτικά. Μπορώ να μπω ως πλήρως και αποκλειστικής, αλλά να έχω και μια ήπια δυνατότητα. Σκεφτείτε τον εαυτό σας να ήσασταν γιατρός στη Γερμανία, στην Αγγλία. Ναι, τότε θα υπήρχε δυνατότητα αυτός ο κόσμος να σκεφτεί να επιστρέψει. Να πάμε λοιπόν στο ρεαλισμό. Η άλλη Ευρώπη δεν έχει δημόσιο σύστημα υγείας. Στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνονται δυνατότητες ήπιου ιδιωτικού όργου, έχει απολέσει τον χαρακτήρα του δημόσιου συστήματος υγείας και εμείς ξαφνικά το ανακαλύψαμε το 83 και από εκεί και πέρα αυτή ήταν η μεταρρύθμιση και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Άρα είναι μια διαδικασία που με πολύ ήπιο τρόπο προσελκύει γιατρούς στο σύστημα. Και ο ωφελούμενος είναι ο πολίτης. Γιατί η προσέλκυση γιατρών στο σύστημα έχει ωφελούμενο τον πολίτη. Να σας πω αυτά που περιέγραψε προηγουμένως ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, που προφανώς ίσχυαν και επί των ημερών σας. Και λίστες ίσχυαν επί των ημερών σας και συνθήκες εγκαταστάσεων νοσοκομείων ίσχυαν. Δεν αλλοιώνεται ο δημόσιος χαρακτήρας όταν κάποιος έχει να περιμένει αναμονή στα χειρουργία και υποχρεώται να πάει στην ιδιωτική κλινική? Αυτό το πράγμα τώρα που έχουμε την πλήρους και αποκλειστική στον απόλυτο βαθμό δεν γίνεται. Το 15, το 16, το 17, το 18 δεν γινότανε. Δεν το ξέρατε ότι κάποιος προκειμένου να έχει αναμονή πήγαινε στον ιδιωτικό τομέα? Αν με αυτό το σύστημα το οποίο σας λέμε καλυφθούν όλα τα κενά, με άτομα που θα είναι μερικείς, με άτομα που θα μπορούν να κάνουν και ιδιωτικό έργο. Και για να κάνουν το ιδιωτικό έργο θα πρέπει να πετυχαίνουν συγκεκριμένους στόχους στο πρωινό χειρουργείο που συνδέεται με τη λίστα. Και τελικά γίνονται περισσότερα χειρουργεία. Γιατί ακριβώς έχεις και περισσότερους γιατρούς και θα έχεις και στόχους συγκεκριμένα. Αυτομάτως δεν προστατεύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του συστήματος. Διότι αυτή τη στιγμή με 35% ιδιωτικές δαπάνες ο πολίτης, έναντι 15% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, είναι και αποτέλεσμα ενός τελείως σκληρού συστήματος που νομίζει ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Και ο ΕΟΠΗ χρησιμοποιείται για να πληρώνει ιδιωτικούς φορείς. Άρα η παρέμβαση την οποία εσείς πάτε να το γυρίσετε σε ένα ιδεολογικό πλαίσιο, ότι ξαφνικά αλλάζει ο χαρακτήρας του ΕΣΥ, δεν ισχύει. Γιατί η πραγματικότητα σας έχει ξεπεράσει και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας υπάρχουν άλλες μορφές εργασίας. Υπάρχει μορφή του επικουρικού. Και ο επικουρικός, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνιμος γιατρός. Υπάρχει η λογική του στο μπλοκάκι.
Όλο αυτό λοιπόν το πλαίσιο το οργανώνεις πιο στοχευμένα με τη μερική απασχόληση και δίνεις και μια δυνατότητα ιδιωτικού έργου. Όσο για αυτά που ακούγονται, γιατί λένε όλοι, υπάρχουν δύο επίπεδων κριτικές. Θα χρειαστώ λίγο χρόνο ακόμα, κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν θα μιλήσω εγώ σε άλλο επίπεδο. Από εδώ και τις επόμενες τοποθετήσεις θα τις κάνει η αναπληρώτρια. Ερχόμαστε και λέμε για να πάμε. Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό που εξέφρασε λίγο πολύ αριστερά. Ένα ιδεολογικό κομμάτι, το οποίο όμως στην πράξη εγώ δεν άκουσα κάτι. Τελικά τι είναι αυτό που θα συμβεί, αφού δεν θα πληρώνει το νοσοκομείο που θα πηγαίνει ο άλλος. Άσχετα αν είναι ιδιώτης μερικής απασχόλησης, αν είναι πλήρως αποκλειστικής. Τι λέει, υπονοεί ότι μπορεί να υπάρξει ένα πλαίσιο μεταφοράς ύλης. Αυτό ότι ο άλλος, ο γιατρός που έχει και το ιδιωτικό, μήπως στρέφει τον πολίτη προς τον ιδιωτικό τομέα. Εκεί προφανώς υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες που περιγράψαμε. Να δούμε όμως τι γίνεται τώρα. Γιατί σε αυτόν τον τόπο δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε. Τώρα μήπως δεν προσπερνώνται οι σειρές στα χειρουργεία. Σας λέω κάτι που δεν το έχετε ακούσει, όχι έτσι έχετε διατελέσει την υγεία. Δεν υπάρχουν περιστατικά που είναι έκτακτα, που οποιαδήποτε διοίκηση δεν μπορεί εύκολα να το ελέγξει αν πραγματικά είναι ή δεν είναι έκτακτο. Τα βαλιτσάκια δεν τα έχετε ακούσει που πηγαίνει ο άλλος και ξέρει ότι θα χειρουργηθεί. Αυτό λοιπόν όλο το πλαίσιο, το οποίο γίνεται όλα αυτά τα χρόνια που συζητάμε, αυτό με συγχωρείτε. Δεν έρχεται να το νομιμοποιήσει, όπως λέτε, το νομοσχέδιο. Έρχεται να το πατάξει. Γιατί με τη λίστα των ηλεκτρογενικών χειρουργείων, με την πλήρη παρακολούθηση στο ΙΣΥ, με συγκεκριμένους στόχους που θα έχει ο γιατρός να μπορεί να κάνει ιδιωτικό έργο που θα πρέπει να τον εξαντλεί, θα ωφελείται αυτός που δεν έχει δυνατότητα να πάει είτε στο απογευματινό χειρουργείο να πληρώσει, είτε στο απογευματινό ιατρείο να πληρώσει, είτε στην ιδιωτική κλινική απευθείας, είτε στον γιατρό που χειρουργεί έξω. Γιατί θα υπάρχει ομαλή λειτουργία όλου του συστήματος. Άρα η ένστασή σας παραμένει σε ιδεολεπτικό επίπεδο. Υπάρχει όμως μια άλλη ένσταση για να δείτε τελικά πώς ενώνονται κάποιος οι αντίθετες φωνές. Η βασική ένσταση που ακούμε από τους ιατρικούς συλλόγους έχει να κάνει με το κομμάτι ενός φόβου των ιδιωτών γιατρών. Υπάρχει και αυτό. Και σας πω, πολλοί μας πλησιάσαν ότι ξαφνικά θα δημιουργήσουμε συνθήκες τυχόν αθέμητου ανταγωνισμού, γιατί με την ήπια λειτουργία που μπορεί να βγει ο γιατρός έξω, στην πραγματικότητα μπορεί να πάρει ύλη από τον ιδιώτη γιατρό. Με συγχωρείτε, η δουλειά του Υπουργείου Υγείας είναι μια και μοναδική, να έχουν γιατρούς στα νοσοκομεία. Δεν θα μπει στη λογική εάν κάποιος μπορεί να βγει έξω και να εργαστεί ή να μην εργαστεί. Εμείς λοιπόν ανοίγουμε συνολικά το ΕΣΥ, δίνουμε με τη μερική απασχόληση τη δυνατότητα σε όποιον ιδιώτη θέλει να μπει μέσα στο ΕΣΥ, δίνουμε αντίστοιχα τη δυνατότητα σε όποιον γιατρό του ΕΣΥ θέλει να μπορεί να κάνει χρήση είτε της απογευματινής ενασχόλησης που την κάνει και σήμερα, είτε της δυνατότητας να εργάζεται ήπια στον ιδιωτικό τομέα. Και όλο αυτό το πλαίσιο έχει ένα και μοναδικό ωφελούμενο, τον ασθενή που θα έχει περισσότερους γιατρούς μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και να σας πω κάτι, γιατί τα ακούσαμε και αυτό. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία τα γνωρίζουμε. Κύριε Στεφανάδη, χθες το συζητούσαμε. Και οφείλω να πω ότι μου το θέσατε κιόλας να μην κλέψω την ιδέα του επιχειρήματος. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία τα γνωρίζουμε. Θεωρεί κάποιος εδώ πέρα ότι τα στρατιωτικά νοσοκομεία έχουν καταρρεύσει? Δεν υπάρχουν? Ότι παίρνουν τον κόσμο και το μεταφέρουν στις ιδιωτικές κλινικές? Να σας ενημερώσω ότι οι στρατιωτικοί γιατροί έχουν πλήρη δυνατότητα ιδιωτικού έργου. Όχι ήπια, όπως λέμε τώρα εμείς με κανόνες, μπορούν ελεύθερα να εργάζονται ιδιωτικά. Πείτε μου τώρα την εικόνα που όλοι έχετε μια εμπειρία των στρατιωτικών νοσοκομείων. Είναι εικόνα διάλυσης? Είναι εικόνα που δεν έχει γιατρούς? Είναι εικόνα που μπαίνουν μέσα και παίρνουν αυτόν που νοσηλεύεται και λένε όχι, θα σε πάω στην ιδιωτική κλινική γιατί συνεργάζομαι? Αντιθέτως, είναι μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Άρα, παρεμβαίνουμε σε ένα κρίσιμο σημείο που θα διασφαλίσει την παρουσία γιατρών. Παράλληλα, κάνουμε τις προκηρύξεις, οι οποίες είναι 6.000 ευρώ για το 6.000 προκηρύξεις θέσεις για το 2022. Έχουμε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, που τα 700 είναι κτηριακές υποδομές κέντρων υγείας και ΕΣΥ. Από αυτά τα χρήματα θα αλλάξετε. Τα 200 είναι ψηφιακή αναβάθμιση του ΕΣΥ. Από αυτά τα χρήματα θα αλλάξετε.
Τα 250 είναι προληπτικές εξετάσεις. Από αυτά τα χρήματα θα τα αλλάξετε. Γιατί λέτε να το δούμε. Πείτε και πείτε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει το Υγείας θα πάρουμε αυτούς τους σπόρους από εδώ. Δεν θέλουμε να γίνουν προληπτικές εξετάσεις. Δεν θέλουμε 157 κέντρα υγείας που έχουν ενταχθεί να ανακαινιστούν και να έχουν εξοπλισμό. Γιατί οι δομές που λέγατε πριν, αυτές είναι. Οι δομές έτσι γίνονται. 157 κέντρα υγείας μπαίνουν και 80 νοσοκομεία τα ΤΕΠ τους μόνο, άσχετα από άλλες παρεμβάσεις που θα γίνουν. Και τις προλήψεις τις οποίες λέμε, και τις προσλήψεις τις οποίες λέμε, και την αύξηση των μισθών, και η αύξηση των μισθών έχει γίνει στην πρωτοβάθμια, καθώς παίρνουν 800 ευρώ το μήνα οι γιατροί που μπαίνουν στον προσωπικό γιατρό και είναι δημόσιοι γιατροί, και δυνατότητα να μπουν και ιδιώτες μέσα στο σύστημα και να εργαστούν και να παρέχουν υπηρεσίες, και δυνατότητα οι γιατροί οι οποίοι είναι στο ΕΣΥ Πολύπια να βγουν έξω. Είναι ένα συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων που άμα αφαιρέσετε την ιδεολειπτική προσέγγιση, αν τυχόν αλλάζει ο ιδρυτικός νόμος του ΕΣΥ, είναι η βάση για το νέο ΕΣΥ όπως το οραματίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που ξεκινά από την πρόληψη με πόρους, από την πρωτοβάθμια με γιατρούς που θα έχουν πληθυσμό ευθύνης, γιατρούς στο σύστημα, πολίτες που θα εγγράφονται και θα έχουν δωρεάν πρόσβαση σε αυτούς τους γιατρούς, δευτεροβάθμια με πολλούς γιατρούς με καλυμμένες θέσεις και με δυνατότητα όποιος θέλει να μπορεί να μπει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και με πόρους διασφαλισμένους για να είναι η εικόνα των νοσοκομείων μας και των κέντρων υγείας μας η εικόνα η οποία αρμόζει στη χώρα. Αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο είναι ένα μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο που πηγαίνει την υγεία για τις επόμενες δεκαετίες και κάποιοι από εσάς ζείτε ακόμα στο 1983 που δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα.